Κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε στο άλλο μας θέμα. Θα θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, ήταν 27 του μήνα, 27 του Νοέμβρη, δεν είχε μπει ακόμη ο Δεκέμβρης, όταν μας συγκλώνησε και τη συζητήσαμε εκτενώς εδώ με τον Σπύρο την είδηση ότι σε χωριό της Ροδόπης ένας πατέρας έκανε έκκληση στον τεχνικό που πήγε να κόψει το ρεύμα και του είπε «Σε παρακαλώ, κόψε το ρεύμα σε μία ώρα, κάνει μάθημα το παιδί μου». Και ο άνθρωπος προς τιμήν του απεχώρησε. Τώρα τι έχει συμβεί? Τώρα φαίνεται πως πληθαίνουν αυτές οι περιπτώσεις. Εμείς το γνωρίζαμε γιατί έχουμε την επικοινωνία με εσάς. Μας λέτε πόσο σας παίρνουν οι χρεωστικές, μας λέτε ότι ακόμη και για χρεώσεις 30 ευρώ σας ενοχλούν, για οφειλές 30 ευρώ. Τι έχουμε τώρα εδώ? Στο Facebook εγώ το είδα, για να είμαι ειλικρινής. Είδα το post, την ανάρτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 91ου Δημοτικού Αθηνών να κάνει μία έκκληση αλληλεγγύης για οικονομική ενίσχυση σε μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδάκια, εκ των οποίων τα δύο φοιτούν στο σχολείο αυτό. Αφού πω μπράβο στο Σύλλογο αυτό Γονέων και Κηδεμόνων, που δεν θέλει να μείνει κανένα παιδάκι πίσω, να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 91ου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατραμάνη. Κύριε Πατραμάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλετε να μας πείτε τι συνέβη που σας όθησε έτσι μέσω Facebook να κάνετε έκκληση για βοήθεια? Γιατί οφειλή μιλάμε? Η οφειλή είναι στις 4.000 ευρώ. Α, είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μια παλιά ιστορία. Εμείς πρώτα συναντήσαμε το πρόβλημα όταν το Μάρτιο ενημερωθήκαμε ότι ο σύντροφος της κυρίας απεβίωσε. Ναι, αλλά ας μην πούμε όλη την ιστορία της. Δεν ανάγει τώρα το Πανελλήνιο να μάθει την προσωπική ιστορία μιας οικογένειας. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι, κύριε Πατραμάνη, απεβίωσε, οπότε δημιουργήθηκε μια μεγαλύτερη οφειλή. Οπότε δημιουργήθηκε και εκεί ένα μεγαλύτερη οφειλή. Τρία παιδιά. Και ξανασυναντήσαμε τον Ιούνιο, όταν ήρθε στο σχολείο για να παραλάβει ένα από τα 6 λάπτοπ που ο σύλλογος παραχώρησε στο σχολείο για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν στην πρώτη φάση της τηλεκπαίδευσης. Και τα 6 λάπτοπ, με συγχωρείτε κύριε Πατραμάνη, γιατί έχει μια σημασία, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Τα λάπτοπ τα παραχώρησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, όχι το Υπουργείο. Όχι, ακριβώς. Ο Σύλλογος Γονέων, με το που άνοιξε τα σχολεία, ακριβώς επειδή ξεκινούσε η πρώτη φάση της τηλεκπαίδευσης, αγόρασε 6 λάπτοπ για να καλύψει. Βάλατε από την τσέπη σας οι γονείς δηλαδή, για να μην υπάρχει κανένα παιδάκι που θα μείνει χωρίς. Ήταν από το Ταμείο του Συλλόγου. Τόσα λεφτά που μπορέσαμε να διαθέσουμε, τόσα διαθέσαμε. Και μπράβο σας. Ξανασυναντήσαμε λοιπόν την κυρία αυτή, τρίτο πρόβλημα, όταν ενημερωθήκαμε ότι πριν από 2 μέρες, ότι η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα. Είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια, υπάρχουν 3 παιδιά, τα 2 πηγαίνουν στο σχολείο μας και πλέον, εν μέσω πανδημίας και εν μέσω τηλεκπαίδευσης, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν ούτε να μείνουν σπίτι τους με ανθρώπινους όρους, ούτε βέβαια να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου. Υπενθυμίζω ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική. Έτσι, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν το σχολείο και πρέπει να διασφαλιστούν οι όροι αυτής της υποχρεωτικότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πατραμάνη. Γι' αυτό σας καλέσαμε απόψε εδώ. Υπήρχε κάποια επικοινωνία του συλλόγου σας, ενδεχομένως με το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι αρμόδιο. Με τη ΔΕΗ θα κάνουμε κάποιες επαφές. Ναι. Αυτό που μάθαμε από τις πρώτες επαφές που κάναμε είναι ότι για να μπει η κυρία στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί το 30% της οφειλής. Πάλι, το οποίο ήδη είναι ένα μεγάλο ποσό. Γι' αυτό κάναμε και την έκκληση αυτή αλληλεγγύης. Από Δευτέρα ελπίζω να καταφέρουμε να δημοσιοποιήσουμε και ένα τραπεζικό λογαριασμό και να δούμε τι μπορεί να συμβεί με αυτό το θέμα, γιατί είναι μια απερίγραφη κατάσταση. Μέσα στην πανδημία, μέσα στην εκπαίδευση, μέσα στο κρύο, μια οικογένεια να μην έχει πρόσβαση σε κανένα καταναλωτικό αγαθό. Πέραν του ηλεκτρικού ρεύματος, κύριε Πρόεδρε. Είναι ο Γιάννης, ναι, ο Στρατάκης, ο καλός συνάδελφος. Υπάρχουν παιδιά, για να πούμε οικογένειες, που στερούνται και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα όπως λάπτοπ ή ένα κινητό για να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση? Προφανώς.
Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία κάνουν μάθημα με το κινητό. Συζητάμε για ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια από το πρώτο νεκροταφείο. Στη Φιλολάου δεν είναι το σχολείο σας, κύριε Πατραμάνη? Επί της Φιλολάου είναι. Ποιο κέντρο δεν γίνεται? Ναι, ποιο κέντρο δεν γίνεται. Ο επόμενος δρόμος είναι ο δρόμος του πρώτου νεκροταφείου. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σχολείο είχαμε ενημερώσει εμείς ήδη από τον Ιούνιο με έτοιμά μας, το οποίο μεταβιβάστηκε στους αρμόδιους, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Και? Ακούμε, ναι, δεν έχει έρθει τίποτα. Και αυτά τα 40.000 τάμπλετ που πήγανε, που έλεγε ο υπουργός? Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω πραγματικά. Γιατί και στην Ηλία ο κοινοτάρχης το κανόνισε και πήγε στα παιδάκια που έκαναν πάνω σκολοκύθες μάθημα. Ναι, ακριβώς. Με τα κινητά. Ναι. Είναι τεράστιο το θέμα, αφήνω το παιδαγωγικό του πράγματος. Έτσι όλα αυτά προφανώς δεν μπορούν να λυθούν με ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συνδέσεις προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολες. Συγκεκριμένα ο δικός μου γιος σήμερα πρέπει να μπήκε και να βγει και καμιά 15 φορές μέσα στο τρίωρο, γιατί τους πετάνε έξω. Αυτό είναι μια τεράστια αναστάτωση σε όλη την τάξη. Αυτό το σύστημα της WebEx είναι αυτό που ολημερείς το χτίζανε και το βράδυ γκρεμίζεται. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θέλω να συζητάμε για μια ακόμα πιο ακραία κατάσταση. Γιατί λόγω οικογένεια δεν έχει πρόσβαση πλέον σε τίποτα. Χωρίς ρεύμα δεν μπορεί να κάνει ούτε τίποτα. Ούτε το μαγείρεμά τη. Τίποτα. Ούτε να ζεσταθεί μπορεί, ούτε να μελετήσει μπορεί, ούτε να διαβάσει ένα βιβλίο μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Να σας ρωτήσω, κύριε Πατραμάνη, με όλο το σεβασμό, και καταλαβαίνω ότι είναι ένα λεπτό θέμα. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων επιδεικνύεται μια αξιέπαινη αλληλεγγύη, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή πώς κοιτάτε αυτά τα παιδάκια να μην μείνουν εκτός, πέραν από την έκκληση που κάνατε για να βρεθεί το 30%? Καταρχήν, έχει ανταποκριθεί ο κόσμος έστω σε μια τόσο δύσκολη περίοδο από το υστέρημα? Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα και γι' αυτό αποφασίσαμε να προβούμε στη δημοσιοποίηση ενός λογαριασμού. Είναι και αυτό ένα πολύ δύσκολο θέμα πλέον με τις τράπεζες, πώς να φτιάξεις ένα λογαριασμό για να μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα κλίματα. Εντάξει, τώρα μια εταιρεία στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης δεν μπορεί οι δύο εταιρείες να βάλουν αυτό το ποσό? Εμείς κάνουμε μία έκκληση. Το ποιο θα ανταποκριθεί είναι θέμα αυτού που θα ανταποκριθεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε τις λίγες δυνάμεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θα προχωρήσουμε ίσως ενδεχομένως και σε μία κίνηση προς τη ΔΕΗ. Έτσι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας και εν μέσω τηλεκπαίδευσης η ΔΕΗ να προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις. Γενικά εν μέσω πανδημίας να στερείται κανείς αυτά τα αγαθά. Ρεύμα και νερό. Με πήρε στην προηγούμενη πανδημία άνθρωπος που του είχαν κόψει το νερό. Ναι. Πήρα εγώ ο ίδιος στην ΕΙΔΑΠ. Εγώ προσωπικά. Ως Στρατάκης Γιάννης, δημοσιογράφος. Στο τμήμα των δημοσίων σχέσεων. Έβαλες και τις φωνές, υποθέτω. Όχι, ήρεμος ήμουνα. Τις φωνές έβαλα μετά. Όταν ένιωθα ότι με κοροϊδεύαν. Και ο άνθρωπος εν μέσω πανδημίας να μην έχει νερό να πληθεί. Και ξέρετε κάτι, με στρεβλώσεις γραφειοκρατικές. Επειδή δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού, δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση. Δηλαδή, εδώ πέρα ουσιαστικά έχει διάφορα προσχήματα χρησιμοποιεί και η εξουσία. Δεν είναι όμως, ρε Γιάννη, όριμες οι συνθήκες για να σταματήσει αυτή η γελοιότητα με τις διακοπές ρεύματος, νερού, ίντερνετ, τηλεφώνου εν μέσω πανδημίας? Έχεις καταλάβει ότι και τώρα που μιλάμε, αύριο το πρωί θα ξυπνήσουν κάποιοι και δεν θα έχουν τηλέφωνο ή νερό? Το έχω καταλάβει και από εγώ γιατί συμβαίνει όταν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, που πρώτο μέλημά του με το που βγήκε ήταν πώς θα πουλήσει τη ΔΕΗ. Γιατί έχουμε υπουργό τον Τάδε και τον Δίνα που αφιερώνουν όλη τους την ικμάδα. Γιατί? Για την επικοινωνιακή κάλυψη των πραγμάτων. Συγγνώμη που βάζω και τον πρόεδρο σε μια τέτοια λογική, αλλά από αυτά που λέει ο άνθρωπος, επειδή είναι σοβαρός και εκπροσωπεί και γονείς, ίσως δεν θέλει να πει περισσότερα πράγματα από όσα πρέπει. Γιατί υπάρχει κράτος, μία γυναίκα με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, και να στερείται εισοδημάτων που θα είχε μια ζωή ανθρώπινη. Δηλαδή, ωραία, τη βοηθήσαμε τώρα τη γυναίκα και ξεπέρασε το πρόβλημα. Αύριο μεθαύριο τι? Για αυτά τα τρία παιδιά τι στο διάολο κάνει η πολιτεία? Τι στο διάολο κάνουν οι θεσμοί? Ναι. Τα λεφτά που θα δώσει η ΔΕΗ για μια καταχώρηση σε μέσο της αρεσκίας της θα έλυνε το πρόβλημα σε πάμπολες τέτοιες οικογένειες. Είναι αλήθεια. Έτσι, αλήθεια. Αλλά κάνουμε κάτι όλος Έλληνες καταχωρήσεις, χρηματοδοτούμε κάτι site.
με διαφημίσεις και μια οικογένεια δεν έχει τα απαραίτητα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος του δεύτερου διαμερίσματος Αθηνών θέλει μέσα από την εκπομπή να συνδράμει όσο μπορεί και μέσα από το Σύλλογο του Σχολείου αλλά και μέσα από την Ένωση Γονέων του Δήμου Αθηναίων τις ανάγκες του 91ου Δημοτικού Σχολείου. Έχει τηλέφωνο, κυρία Πατραμάνη, θα σας το δώσουμε. Ναι, οκ. Okay. Γιατί είναι σημαντικό. Θα σας καλέσουν οι συνεργάτες μας στη συνέχεια, τουλάχιστον να βρίσκουμε αυτές τις λύσεις οι πολίτες με την αλληλεγγύη που μπορούν να επιδεικνύουν μεταξύ τους, γιατί η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και φαίνεται ότι σε αυτά τα αμείον 11% της Ελστάτ και στην ύφεση, αυτή θα είναι και το όπλο μας, γιατί δεν βλέπω ιδιαίτερη πρόθεση και ιδιαίτερη βούληση να λάβει μέτρα υποστήριξης η πολιτεία, να φτιάξει αυτό που λέμε κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Τι λες καλέ. Τι λες καλέ. Κυρία Πατραμάνη, μία φράση για να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω εγώ πριν κλείσετε για το ότι βάζετε έτσι λίγο πλάτη. Είμαστε υποχρεωμένοι, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να βρεθεί ακριβώς στην ίδια θέση και όντως η αλληλεγγύη είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πατραμάνη. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι συνεργάτες μας για να λάβετε και τα στοιχεία που σας είπα νωρίτερα.